Νιχάο από την Σενζέν και το Bay Sport Center. Ήρθαμε πρώτοι, είδαμε τους Γάλλους να κάνουν το 3-3 και να παίρνουν πανηγυρικά την πρόκριση για τον πιο δύσκολο όμιλο της δεύτερης φάσης, όπου θα αντιμετωπίσουν την Αυστραλία και την Λιθουανία. Και φυσικά περιμένουμε να υποδεχθούμε την ελληνική αποστολή, η οποία μετά την νίκη επί της Νέας Ζηλανδίας ταξιδεύει σε λίγες ώρες από την Ανζίνγκ για την Σενζέν. Εδώ λοιπόν στη Σενζέν θα αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο και την Τσεχία τελικά και όχι την Τουρκία, αφού οι Τσέχοι έκαναν τη μεγάλη έκπληξη και πέταξαν τους γείτονές μας εκτός της φάσης των 16. Φυσικά μετά το τέλος του αγώνα που παρακολουθήσαμε της Γαλλίας με την Δομινικανή Δημοκρατία, τα φώτα ήταν στραμμένα πάνω στον Ρούντι Γκομπέρ, στον Νικολά Μπατούμ και τους υπόλοιπους NBAers της Γαλλίας, που πραγματικά έχει τρομάξει με την απόδοσή της στην πρώτη φάση του εφετινού παγκοσμίου κυπέλου. Ο Ρούντι Γκομπέρ, ο κορυφαίος για δεύτερη συνεχή χρονιά αμυντικός του NBA, μας έδωσε το στίγμα αυτής της εκπληκτικής μέχρι στιγμής πορείας των τρικολόρ στην πρώτη φάση, ενώ ο Βινσέν Πουαριέ μας μίλησε για το μυστικό της ομάδας του Βινσέν Κολέ για αυτό το 3-3 μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελλο. The key is defense. First of all, you know, that's our identity. That's what we want to do. And like I said, you know, we want to feed from that and of course keep getting better on both ends. Many people say that, you know, there is also a matter of chemistry for you guys, because the previous years the French national team didn't have so great chemistry like we seen in this tournament. Yeah, 2 years ago we were a little bit different, but this year we are a group, we're a team together. Whatever happened, we stay together. So it's really helpful for us for the rest of the competition.